Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Χριστός Ανέστη. Θάνατο, θάνατον πατήσας και της ενήμασι ζωήν χαρισάμενος. Καθίστε. Χριστός Ανέστη. Αν και σήμερα ήθελα να σας ομιλήσω και να σας κάνω ένα θέμα το οποίο σχετίζεται και έχει σχέση με την Ανάσταση, εν τούτης μερικά γεγονότα τα οποία μου ταχυδρομήσανε και μου στείλανε και από τα οποία ενημερώθηκα, πιστεύω με ανάγκασαν να αλλάξω το θέμα και να ασχοληθώ με κάποιο άλλο, ούτως ώστε να ενημερώσω την αγάπη σας αλλά και όλους όσους θα ακούσουν την ομιλία αυτή διαμέσου της κασέτας. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα ενημερώθηκα πάνω σε μερικά γεγονότα τα οποία θα σας διαβάσω και μέσα από τα έγγραφα όπως μου τα έχουν στείλει και θα τα δημοσιεύσουμε στην Ορθόδοξη Μαρτυρία για να δοθούν κάποια περισσότερη έκταση στο θέμα και επιτέλους να ελπίσουμε ότι κάποιοι από αυτά τα έγγραφα θα ξυπνήσουν, θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο για να δούμε τελικά προς τα που βαδίζει η ανθρωπότητα καθημερινά. Μάλιστα επάνω σε αυτό το θέμα, εχθές έδωσα συνέντευξη σε 24 δήμους και κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Πήραν απευθείας από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο, ο σταθμός Θεσσαλονίκης, ο δημοτικός σταθμός, και ταυτόχρονα ακούγανε όλοι οι περίοικοι της Θεσσαλονίκης μια συνέντευξη γύρω από αυτό το θέμα. Το θέμα είναι... Ήγηκεν η ώρα, ήλθε δηλαδή η ώρα της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Είναι πολύ, αδελφοί μου, επικίνδυνο το να πούμε ναι ή να πούμε και ένα όχι. Αλλά όμως το να θέσουμε αυτή τη φορά ένα μεγάλο ερωτηματικό, νομίζω ότι πρέπει να τεθεί βάσει των γεγονότων των οποίων έχουμε και να γίνει κάποια καλύτερη έρευνα για να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει και τι γίνεται. Γνωρίζουμε, αδελφοί μου, και είπαμε σε προηγούμενη ομιλία, μερικά από τα σημεία των καιρών τα οποία έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Φυσικά έχουμε γράψει στο βιβλίο πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, μέσα στο οποίο πάλι εκτίθονται μερικά από τα σημεία που θα συμβούν παγκόσμια και τα οποία αυτά θα προμηνύουν την έλευση του Αντιχρίστου επάνω στη γη. Και έχουμε πει, αδελφοί μου, ότι δεν είναι δυνατόν ο ιός της ανομίας ή της απολίας, ο ιός της καταστροφής, το βδέλυγμα της ερημώσεως, να φανερωθεί πριν ή γίνουν μερικά σημεία. Και αυτές οι φασαρίες που τώρα τελευταία γίνονται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν είναι άσχετες, πιστεύω, με το όλο θέμα.
Φυσικά δεν έχει γίνει κάτι το πολύ μεγάλο για να σας δώσω κάποια μεγάλη έκταση. Σκεφτείτε ότι είμαστε μέσα στην επισκοπή, στην αρχιεπισκοπή κάπου, στον Πατριαρχείο, έχει μια αλφα περιουσία. Κάποια κτίρια είναι δικά του, κάποια διαμερίσματα, κάποιες πολυκατοικίες ανήκουν στο Πατριαρχείο, είναι κτίρια δικά του. Σε ένα λοιπόν σημείο του Πατριαρχείου, μια πολυκατοικία πήγαν και την καταλάβανε οι Εβραίοι. Σε εκείνο το σημείο έχει μαζευτεί η αστυνομία και φυσικά τώρα τους φυλάκι, δεν γίνεται τίποτα περισσότερο πέρα από διαμαρτυρίες. Στο υπόλοιπο όλο το Ισραήλ είναι ησυχία. Τώρα αν πάει κανείς στη γειτονιά εκεί που είναι η πολυκατοικία, μπορεί να δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση, όπως και εδώ πέρα σε κάποια Μητρόπολη καταλάβουνε, πείτε το Υπουργείο Παιδείας καταλάβουνε ή κάποιο άλλο, σε εκείνο το σημείο συγκεκριμένα θα υπάρχει κάποια σχετική φασαρία με αστυνομία. Στην υπόλοιπη Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού δεν πρόκειται να υπάρχει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό όμως αδελφοί μου δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι συνδέεται άμεσα με την απόφαση που έχει πάρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου να διακόψει τους διαλόγους με τους αιρετικούς. Να μην συμμετέχει, δηλαδή συμμετάσχει σε οικουμενιστικά συνέδρια όπου είναι παπικοί, προτεστάντε και τα λοιπά, χίλιες δύο άλλες αιρέσεις. Και πιστεύω ακράδαντα ότι οι σιωνιστές και οι μασόνοι προσπαθούν να του δημιουργήσουν πρόβλημα. Διότι αναγκάζεται τώρα ο Πατριάρχης να ζητήσει τη βοήθεια. Να ζητήσει τη βοήθεια των άλλων Ορθοδόξων εκκλησιών, οι οποίες όμως συμμετάσχουν στα συνέδρια και θα του πούνε, κοίταξε να δεις, εσύ κρατάς άλλη γραμμή. Και αφού κρατάς άλλη γραμμή, κάπου να αρχίσουν να τον πιέζουν και εκείνοι, ή θα πάνε μια γραμμή όλοι μαζί, ή βγάλ τα πέρα μόνος σου. Κάπου δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, πιστεύω, πίσω από το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Γι' αυτό πρώτον το λόγο, και δεύτερον το ότι οι Εβραίοι πάντοτε θέλαν τα προσκυνήματά μας. Πάντοτε οι Εβραίοι διεκδικούσαν στο να καταλάβουνε και να μας διώξουνε. Και το έχουν δηλώσει. Αν βγει το σκληρό εβραϊκό κόμμα, το πρώτο που θα κάνει θα ισοπεδώσει το Γολγοθά, θα ισοπεδώσει τον Πανάγιο Τάφο, θα ισοπεδώσει όλα τα Άγια προσκυνήματα με μπολντόζες αμέσως. Δεν θα αφήσει, άμα βγει το σκληρό πυρηνικό κόμμα των Εβραίων, δεν θα αφήσει να μείνει λίθος επιλίθων από τα Άγια προσκυνήματα. Φυσικά αυτό όμως θα γίνει μόνον εάν το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί τα Άγια προσκυνήματα εδώ και 2.000 χρόνια πέρασαν Τούρκοι, πέρασαν Λατίνοι, πέρασαν 1.002 Εβραίοι από εκεί, Παλαιστίνοι, Μωαμεθανοί. Τα Άγια προσκυνήματα παρέμειναν, πέρασαν δύσκολες στιγμές, πέρασαν οι Πέρσες, έσφαξαν τους πατέρες, έσφαξαν και μαρτύρησαν τόσοι Άγιοι σε αυτά τα Άγια χώματα, των οποίων όταν πηγαίνουμε εκεί προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα, αλλά τελικά όμως δεν έβλαψαν τα Άγια προσκυνήματα. Αν το επιτρέψει ο Θεός, θα είναι μέσα στο σχέδιο πλέον και αυτό του Θεού. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι τυχαία. Για να γίνει φυσικά, όπως έχουμε πει, η Δευτέρα Παρουσία, θα πρέπει να προηγηθούν, όσα είπαμε στην τελευταία ομιλία μας περί των σημείων των καιρών, και επαναλαμβάνω μερικά από αυτά που πρέπει να γίνουν σε παγκόσμια κλίμακα, όπως είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, όπου έγινε το 1948, ενώ όπως γνωρίζουμε το Ισραήλ είχε καταστραφεί και ο Κύριος είπε δεν θα μείνει λίθος επιλίθων στο Ισραήλ, καταστράφηκε, και πράγματι είπε ο Κύριος ξανά ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος λίγο πριν τη Δευτέρα μου παρουσία. Φυσικά όταν εννοεί λίγο δεν εννοεί λίγες ημέρες, ενώ είναι αλφα χρονικό διάστημα. Το 1948 όμως,
αρχίζουμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, συνέχεια από εκεί και πέρα πλέον, αρχίσαμε, μπήκαμε στην ευθεία, όπου βαδίζουμε στα σημεία πλέον της εφαρμογής της Δευτέρας Παρουσίας, διότι από εκεί και πέρα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το κράτος του Ισραήλ, το Ισραήλ ξανά έγινε κράτος. Έχουμε τους πολέμους σε διάφορες χώρες και ακούγονται πολέμοι. Έχουμε τις πείνες, τις αρρώστιες, αύξηση των σεισμών. Έχουμε τα σκάνδαλα των κληρικών. Έχουμε την κήρυξη του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Έχουμε την εμφάνιση πολλών αιρετικών. Έχουμε την αποστασία των ανθρώπων από την αληθινή πίστη, γεγονός το οποίο το βλέπουμε στις ημέρες μας πάλι. Μία διεθνή καταραχή σε όλο τον κόσμο. Αύξηση της γνώσεως και του τουρισμού. Και θα έχουμε ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που θα γίνουν παγκόσμια. Και από αυτά όλα σχεδόν έχουν εκπληρωθεί. Πλην της ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος. Και πλην της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Και της εμφανίσεως των δύο προφητών, Ενόχ και Ηλία. Μένουν αυτά τα τρία σημεία. Στο πρώτο σημείο, η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος συνδέεται με την εμφάνιση του Αντίχριστου. Πρέπει να γίνει ή ταυτόχρονα ή λίγο καιρό πιο πριν. Και όπως είπαμε σε προηγούμενη ομιλία και έδειξε και το γαλλικό κανάλι στην τηλεόραση, ότι αυτοί είναι έτοιμοι πλέον κατά πάντα και ετοιμάσαν τα ιερά τους σκεύη, τα άμφια τους, όλα τα έχουν έτοιμα και μάλιστα τα έδειχνε η τηλεόραση και είναι έτοιμοι, λέει, να ανοικοδομήσουν ανά πάσα στιγμή το ναό του Σολομώντος, αρκεί κάποια από τα ιερά τους σκεύη ακόμα, μου φαίνεται 60 ζεύγη τους λείπουν ακόμα από τα ιερά σκεύη που θέλουν να συμπληρώσουν και πλέον είναι πανέτοιμοι για να αρχίσει η ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος. Τα άμφια τους είναι έτοιμα, τα οποία θα φορέσουν οι ιερείς τους κτλ. Και αφού γίνει και αυτό το σημείο, το οποίο συνδυάζεται, όπως είπαμε, με την εμφάνιση του Αντιχρίστου, έρχομαι τώρα, αδελφοί μου, στο επίμακο σημείο, το οποίο είναι ο Αντίχριστος. Σε όλα αυτά τα οποία φυσικά λέμε, θέτουμε ένα μεγάλο πάντοτε ερωτηματικό. Διαφωτίζουμε, έρευνα κάνουμε, ερευνούμε, ατράνταχτες αποδείξεις και στοιχεία πλήρη δεν έχουμε για να πούμε ήλθε. Αλλά ρωτούμε όμως, ήλθε με ερωτηματικό. Διότι τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε θα δείτε ότι κάτι τρομερό συμβαίνει. Ας ακούσετε λοιπόν τα έντυπα από τα οποία έλαβα. Ένα σημαντικό αστρονομικό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα το 4 π.Χ., είχε σαν αποτέλεσμα να κινήσει το ενδιαφέρον των τότε αστρονόμων. Είναι οι μάγοι οι οποίοι λέμε στο Ευαγγέλιο, αυτή ήταν υπό την έννοια των αστρονόμων, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι κάτι το κοσμοϊστορικό γεγονός θα συνέβαινε, όπως και πράγματι έγινε με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Το φαινόμενο αυτό ήταν μια σπάνια σύνοδος των πλανητών γύρω από τον ήλιο που είχαν φορά προς την Ανατολή. Είναι γνωστό ότι κάθε 2.000 περίπου χρόνια, για όσους παρακολουθούν τα σημεία των καιρών, περίπου, συμβαίνουν διάφορα κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία συμπίπτουν με τις θέσεις των πλανητών καθώς και με το πέρασμα της αιαρινής ησημερίας διαμέσου ενός νέου αστερισμού στο ζωδιακό σύστημα. Έτσι, την εποχή της γεννήσεως του Χριστού, η αιαρινή ησημερία πέρασε
στο ζωδιακό σύστημα των ιχθύων. Γι' αυτό λέγουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ότι και οι χριστιανοί σαν έμβλημά τους είχανε τον ιχθύ, Ιησούς Χριστός, Υιός Θεού Σωτήρ. Ιχθύς, η λέξη ιχθύς. Οι αστρολόγοι έχουν δηλώσει όμως και μας είπανε ότι από το έτος 1962 η γη πέρασε το ζωώδιο των ιχθύων και μπήκε στο ζωώδιο του υδροχώου. Επίσης, την ίδια χρονολογία, στις 6 περίπου Δευτέρου 1962, συνέβη και ξανά το φαινόμενο της συνόδου των πλανητών, οι οποίοι όμως αυτή τη φορά έδειχναν, είχαν τόξο και δείχναν τη Δύση. Ενώ όταν γεννήθηκε ο Χριστός έδειχναν την Ανατολή. Η χρονολογία αυτή είναι μια πιθανή ημερομηνία γεννήσεως του Αντιχρίστου, όπως έχουμε αναφέρει εξάλλου και μέσα στο βιβλίο. Τονίζουμε τη λέξη πιθανή. Και τούτο βεβαιώνεται όμως και από πολλές άλλες ενδείξεις και από την παρουσία στο εξωτερικό κάποιου ανθρώπου που παρουσιάζεται σαν ο Χριστός και για τον οποίον θα δούμε παρακάτω. Η εποχή των ιχθύων ονομάστηκε από αυτούς τους ανθρώπους, τους αστρολόγους και τα λοιπά που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Εμείς οι χριστιανοί δεν τα ασχολούμεθα με τέτοια θέματα και δεν τα παραδέχεται η εκκλησία, τους αστερισμούς και τα λοιπά. Αυτοί όμως ονόμασαν εκείνη την εποχή εποχή του Χριστού. Ενώ την εποχή του Αντιχρίστου, την εποχή του υδροχώου, την ονομάζουν νέα εποχή. Και είναι η εποχή της προωθήσεως, όπως λένε, του δικού τους Χριστού. Κατ' εμάς, του Αντιχρίστου. Τον όρο νέα εποχή το συναντάμε καθημερινά, είτε ακούγοντάς τον στην τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα, είτε διαβάζοντάς τον σε ειδικά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών ή σε διαφημιστικά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο όρος νέα εποχή ακούγεται κατά καιρούς και από πολιτικούς αρχηγούς. Ακόμα δεν το ακούσαμε και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του στις 24/12/1989. Μίλησε και αυτός για μια νέα εποχή. Αόριστα φυσικά. Αλλά εμείς πιάνουμε τη λέξη ότι τώρα τελευταία έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται ο όρος νέα εποχή. Είναι σύμπτωση σε όλα αυτά. Στο εξωτερικό ας δούμε τι είναι η νέα εποχή και ποιοι είναι οι σκοποί της. Στο εξωτερικό έχει ιδρυθεί μία κίνηση με την επωνυμία νέα εποχή, New Age, έτσι λέγεται στα αγγλικά. Η κίνηση αυτή αυξάνεται αλματοδός, αποκτώντας εκατομμύρια οπαδούς και καθώς λέγεται στην Αμερική, η αύξηση των οπαδών της έχει πάρει διαστάσεις δυναμικού ρεύματος, ενώ τώρα, στην αρχή της δεκαετίας του 1990, ο άνεμος της νέας εποχής ήδη σαρώνει πλέον την Ευρώπη. Δείτε και το περιοδικό Πάνθεον στις 20 Μαρτίου του 1990, για το οποίο σας είχα μιλήσει στην προηγούμενη ομιλία μου. Ακόμη και μικρά παιδιά και έφηβοι έχουν επηρεαστεί από τις ιδέες της νέας εποχής μέσω ενός μπαράζ φανταστικών παιχνιδιών με βιντεοκασέτες, μαγνητοφωνημένες ομιλίες, κόμιξ ή με τη μουσική, η οποία κατά την Άλις Μπέιλι, μια εκ των θεμελιωτών της κινήσεως της νέας εποχής, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μέσα που μπορούν να επηρεάσουν τις μάζες. Και ότι επίσης η μουσικοθεραπεία, η ομοιοπαθητική, ο βελονισμός, όλα αυτά είναι ένα μέρος της όλης κινήσεώς τους για να εντάξουν τους ανθρώπους μέσα στις ιδέες της νέας εποχής. Εδώ αξίζει επίσης να σημειώσουμε για τα απόκριφα μηνύματα τα οποία στέλνει η νέα η μουσική ροκ
και τα οποία είναι συναντίστροφη μουσική, τα οποία έχουν σχέση με την νέα εποχή, όπως μπορεί να διαβάσουμε στο περιοδικό Θησαυρός στις 12 Ιανουαρίου του 1990. Επίσης, οι οπαδοί της νέας εποχής λένε ότι το τέλος των ηχθείων σημαίνει και το τέλος του χριστιανισμού και το πέρασμα σε μια νέα πλέον παγκόσμια τάξη, σε ένα νέο παγκόσμιο καθεστώς, το οποίο θα ιδρύσει ο νέος Χριστός της κινήσεως, τον οποίον αποκαλούν Μετρέγια. Μετρέγια σημαίνει Μεσσίας. Νέα εποχή λοιπόν σημαίνει μια νέα κοσμοθεωρία, ένας καινούριος τρόπος ζωής, νέες συνήθειες, νέες πρακτικές, ένα καινούριο πλαίσιο αντιλήψεων για την οικονομία, την πολιτική, την υγεία, την τεχνολογία, τη θρησκεία. Η κίνηση της νέας εποχής προωθείται και υποστηρίζεται από όλο τον κόσμο και από ένα διεθνές δίκτυο κινήσεων ή λεσχών, όπως υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, υποστηρίζεται από την UNESCO, υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, υποστηρίζεται από τη Μασονία, υποστηρίζεται από τη Λέσχη της Ρώμης, υποστηρίζεται από το ίστιμα Rockefeller, υποστηρίζεται από το ίστιμα Ίδρυμα Δραγάν και επίσης από τον εκδοτικό οργανισμό Tara Center και από χιλιάδες άλλους διεθνείς μικρούς ή μεγάλους οργανισμούς που κρύβονται πίσω από την κίνηση Νέα Εποχή και ενός ψεύτικου αναμενόμενου Χριστού. Με τη σύμπραξη όλων αυτών των οργανισμών, η κίνηση αποσκοπεί σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, δηλαδή να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση επάνω στη γη. Από μία κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει μία κυβέρνηση στην εξουσία, να ενοποιήσει όλα τα κράτη. Και από μία παγκόσμια θρησκεία, βασισμένη σε μία ιεραρχία που θα υπάρχει, διδασκάλων της σοφίας, οι οποίοι στην πραγματικότητα όμως θα είναι δαιμονικές υπάρξεις. Αρκετοί άλλοι ενδιάμεση κοινωνική, πολιτική και οικονομική σκοπή είναι επίσης το σχέδιο, μέσα στο σχέδιο της νέας εποχής. Πρώτον, η νέα εποχή έχει σαν στόχο, προσέξτε, να επιβάλλει παγκόσμια. Μία, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στα βιβλία τους, λέω τώρα, και τα οποία είπαν υποστηρίζονται από όλους αυτούς τους οργανισμούς, από όλα αυτά τα κράτη, τι σκοπούς έχουν. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν στα βιβλία τους, να επιβάλλουν μία παγκόσμια πιστωτική κάρτα, όπου χωρίς αυτή δεν θα μπορούμε να πουλάμε ή να αγοράζουμε. Δεύτερον, θα επιβάλλουν μία παγκόσμια εξουσία τροφοδοσίας, η οποία θα ελέγχει τις προμήθειες των τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό μπορεί να γίνει τώρα με ο έλεγχος βάσει των γραμμούλων αυτών, με τις γραμμούλες, που είναι το barcode system, όπου γίνεται πλήρης έλεγχος των τροφοδοσιών οπουδήποτε και αν υπάρχει. Θα υπάρξει ένας παγκόσμιος φόρος και η εγκατάσταση ενός νέου οικονομικού συστήματος. Θα βρεθεί ένα νέο οικονομικό σύστημα. Τώρα έχουμε τον κομμουνισμό που ασχολείται, έχουμε την κεφαλαιοκρατία, το κεφάλαιο από την άλλη πλευρά. Θα βρεθεί ένα νέο οικονομικό σύστημα, το οποίο αυτοί το έχουν έτοιμο, λένε. Τέταρτον, σκοπός τους είναι η εκτόπιση διανόμου όλων των υπαρχουσών θρησκειών και του χριστιανισμού και όλες οι άλλες θρησκείες να εξαφανιστούν από όλη τη γη και όλα τα υπόλοιπα θρησκευτικά σύμβολα και να μοιήσουν τις μάζες σε μία αφιέρωση προς τον αιωσφόρο και την ονομάζουν αυτή την αφιέρωση αιωσφορική μοίηση. Και επίσης μετά θα προβούν στην πράξη καθάρσεως. Θα καθαρίσουν τον κόσμο, με λίγα λόγια θα εξοντώσουν, εκείνοι μιλάνε περί καθαρισμού, από όλα τα μοιάσματα λέει, θα καθαρίσουν τον κόσμο, κατ' εμάς δηλαδή θα εξοντώσουν όσους διαφωνούν με τους σκοπούς και τον αρχηγό της κινήσεώς τους. Τελικός σκοπός της κινήσεως. Αυτή είναι η σκοπή. Δεν μας μιλάνε για ποιον μας λένε φυσικά. Εμείς όμως ενημερωμένοι με όσα έχουμε πει περί του Αντιχρίστου,
ενημερωμένοι από τα βιβλία, από τις ομιλίες, από τα φυλάδια, όλα αυτά, θα δείτε πώς θα καταλήξουμε σε κάποιο πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι η ανθρωπότητα διέρχεται σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς, όπως της ειρήνης, της οικονομίας, της υγείας, του περιβάλλοντος, του πείνας, του τρίτου κόσμου, των σκουπιδιών ακόμα κτλ. Τα οποία, αν δεν λυθούν άμεσα, εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ανθρωπότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα είναι κατασκευάσματα, τα έχουν ήδη κατασκευάσει, τα δημιούργησαν μόνοι τους οι σκοτεινές δυνάμεις, για να φέρουν τον κόσμο σε μία αδιέξοδο, μέχρι ότου παρουσιαστεί ο αρχηγός τους που θα δώσει τις λύσεις σε όλων αυτά τα προβλήματα, και οι οποίες λύσεις κατά αυτούς μας ήδη δηλώνουν στα βιβλία τους, και μάλιστα στο βιβλίο τους «Η επανεμφάνιση του Ιησού Χριστού στη γη» και «Ο Χριστός είναι επάνω στη γη», μας λέγουν ότι ο αρχηγός τους έχει όλες τις λύσεις όλων των προβλημάτων αυτών. Αλλά δεν εμφανίζεται, διότι η ίδια η ανθρωπότητα, αφού φτάσει στο αδιέξοδο, να τον αναζητήσει μόνη της. Η κίνηση «Νέα Εποχή» καυτηριάζει συνέχεια με τις εκδόσεις της όλα αυτά τα προβλήματα και διατηρεί αυτά τα προβλήματα με χρηματοδότηση σε επιφάνεια, δηλαδή συνέχεια γίνονται καθημερινά, σε ραδιοφωνικές ομιλίες, σε περιοδικά, σε εφημερίδες. Είναι συνέχεια, τα διατηρεί, λέει, στην επιφάνεια, διότι χρηματοδοτεί αυτά τους εκδοτικούς οργανισμούς για στην επιφάνεια να κρατούν αυτά συνέχεια τα προβλήματα. Έτσι, με προβολές ντοκιματέρ, με την τηλεόραση, με ειδικά προπαγανδιστικά άθρα σε εφημερίδες ή περιοδικά, δημιουργούν την πεποίθηση στον κόσμο ότι ο κόσμος καταστρέφεται, χάνεται, και κάτι καινούργιο πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι που θα σώσει την ανθρωπότητα. Και δημιουργούν την εντύπωση ότι κάποιος πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα. Και πρέπει να βγάλει την ανθρωπότητα, μια κυβέρνηση, μια συνεργασία κυβερνήσεων, όλοι μαζί οι πολιτικοί, ότι κάτι πρέπει να γίνει για την ειρήνη, για όλα αυτά τα προβλήματα, για να μην καταστροφεί ο κόσμος και από τη μόλυνση ακόμα. Η κίνηση «Νέα Εποχή» προσπαθεί να αφυπνίσει την ομαδική θέληση του κόσμου για την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου, ο οποίος θα είναι, όπως μας λέει, χωρίς πολέμους, ενός κόσμου ειρηνικού. Γι' αυτό ισχυρίζονται ότι χρειάζονται επιτεκτικά να γίνουν παγκόσμιες μεταρρυθμίσεις για να έλθει σε κάποιο τέλος το αφόρητο επίπεδο δυστυχίας ενός μεγάλου ποσοστού του ανθρωπίνου πληθυσμού. Ταυτόχρονα λένε ότι υπάρχουν σήμερα πολύ ξεκάθαρα τα σημάδια μιας ελπίδας ότι ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και ξυπνάει και ζητάει τη σωτηρία του πλανήτη Γη. Ποια θα είναι η θρησκεία όμως αυτής της κινήσεως? Η κίνηση «Νέα Εποχή» είναι μια σύνθεση ανατολικών θρησκειών και αρχαίων μυστηριακών διδασκαλιών, ενός συνδυασμού ειδωλολατρείας, γνωστικισμού, πνευματισμού, βασιζόμενη σε εσωτερικές διδασκαλίες, μεταβιβαζόμενες όμως από δημονικές οντότητες. Χρήση μαγείας, χρησιμοποίηση πνευμάτων και σατανικών δυνάμεων. Στην κίνηση αυτή συμπεριλαμβάνονται διάφοροι τύποι αποκρυφισμού, όπως είναι η εσωτερική ενόραση, η αστρολογία, ο αγνωστικισμός, ο υπνοτισμός, ο πανθεϊσμός, η πρακτική της γιόγκα, η μετεσάρκωση, η κρυσταλλοθεραπεία, καθώς επίσης και η αναγέννηση της μαγείας. Ο David Spanger, ένας ονομαστός ηγέτης της νέας εποχής, έγραψε το 1978 και είπε τα εξής: «Ο αιωσφόρος εργάζεται μέσα στον καθένα μας για να μας φέρει στην ολοκλήρωση της επιθυμίας μας, και καθώς κινούμαστε και βαδίζουμε πλέον προς τη νέα εποχή, η οποία είναι η εποχή της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, καθένας μας φέρεται κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το σημείο, το οποίο ονομάζω σατανική μίεση, πράξη αφιερώσεως στο σατανά. Την ιδιαίτερη θύρα
δια της οποίας το άτομο πρέπει να περάσει αν θέλει να εξέλθει εξ ολοκλήρου στην παρουσία του φωτός και της ολοκλήρωσής του. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το σκίτσο του περιοδικού Playboy του Νοεμβρίου 1989. Είναι αυτό κάποιο πορνό περιοδικό, όπου λέγει εδώ, σε ένα ειδικό άρθρο για τη νέα εποχή, παρουσιάζει σε φωτογραφία μια νέα κοπέλα, η οποία βαδίζοντας το ποδήλατό της, βαδίζει χαρούμενη προς τη νέα εποχή, έχοντας όμως οδηγό της μπροστά στο καλαθάκι του ποδηλάτου, το σατανά. Ποια είναι τα σύμβολα της νέας εποχής? Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η παγκόσμια προώθηση του αριθμού του Αντιχρίστου είναι το κυριό, το 666, το θεωρούν το κυριότερο σύμβολό τους, όπου λένε πρέπει να καθιερωθεί παγκόσμια. Ο αριθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται όσο γίνεται πιο συχνά, τονίζουν σε όλα τα άρθρα τους. Επίσης, μεγάλη χρήση πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι δικοί μας και να χρησιμοποιήσουν το ουράνιο τόξο, το οποίο σήμερα το συναντάμε ευρύτατα σε παγκόσμια κλίμακα, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε αυτοκόλλητα, σε δώρα, σε παιχνίδια, σε εκπομπές στη τηλεόραση. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μεγάλο πολιτικό κόμμα της πατρίδας μας έβαλε σαν σύμβολό του το ουράνιο τόξο. Επίσης και άλλο πολιτικό κόμμα, το κόμμα του συνασπισμού, αφήρεσε το παραδοσιακό σφυροδέρπανο και ανταυτού τοποθέτησε το μασονικό πεντάκτινο αστέρι και πίσω του και από εκεί ανατέλει πάλι ένα ουράνιο τόξο. Επίσης, το κόμμα του Πασόκ και εκείνο διατηρεί τον ανατέλλοντα μασονικό ήλιο και η Νέα Δημοκρατία αντί της Δάδας καθιέρωσε το ουράνιο τόξο. Σύμπτωση όλα αυτά? Αυτοί μας λέγουν ότι όποια και όποιους ελέγχουν τους προωθούν τα σύμβολά τους. Για τους χριστιανούς το ουράνιο τόξο είναι ένα συμβολικό και συμβολίζει τη διαθήκη που έγινε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός και δεν θα καταστρέψει ο Θεός τη γη με νερά. Η γη όμως, η κίνηση όμως νέα εποχή, χρησιμοποιεί το ουράνιο τόξο, που σημαίνει την ίδρυση και τη γεφύρωση του ανθρώπου με το παγκόσμιο νου του σατανά, τον νεοσφόρο δηλαδή, ο οποίος οι 7 ακτίνες του ουράνιου τόξου μεταφέρουν, λέει, το σκοπό και το σχέδιο του ασφόρου που επιδρά στο πνεύμα, στην ψυχή και στην προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι λένε στα βιβλία τους. Όπως είδαμε λοιπόν, η νέα εποχή αποσκοπεί στην προώθηση του Μεσσία της. Κάποιον προωθεί, τον οποίον μάλιστα μας τον λέγει και τον αποκαλεί Μεσσία της, Μεσσία της ανθρωπότητος, και τον αποκαλεί Μετρέγια. Η λέξη Μετρέγια δεν είναι όνομα όπως σας λέγω, είναι όμως η λέξη Μεσσίας. Σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη σοφία, διδασκαλία, οροματισμό ενός νέου κόσμου και μπορεί να φέρει τη σωτηρία. Πίσω λοιπόν από αυτό το όνομα κρύβεται κατά πάσα πιθανότητα ο πραγματικός Αντίχριστος. Υπάρχει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο γραμμένο από τους ιδρυτές της νέας εποχής, από τον Εβραίο Βενιαμίν Κρέμ, με τον τίτλο «Η επανεμφάνιση του Χριστού και η διδάσκαλη της σοφίας», ότι ο Χριστός επανεμφανίστηκε στη γη, και του οποίου διάφορα αποσπάσματα θα μεταφέρουμε στην αγάπη σας. Στο βιβλίο αυτό η ιεραρχία του Αντιχρίστου, δηλαδή αυτούς που θα έχει σαν ανθρώπους που θα τον υπηρετούν, όπως είπαμε, αποτελείται, λέει, από κορυφαίους ηγείτες όλων των σατανικών οργανώσεων του κόσμου. Έχει φροντίσει να κατευθυνθεί η διεθνής κοινωνία πολιτικά, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, με περισσότερο βάρος θα δώσει στον τομέα της οικονομίας.
και ιδιαίτερα στα τραπεζιτικά και νομισματικά θέματα. Στο πουλάω και αγοράζω. Σε κάθε σχεδόν σελίδα του βιβλίου δεν πάβουν να βρίζουν και να βλαστημούν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον οποίον απλά ονομάζουν σαν ένα Ιησού που απλώς χρησιμοποίησε τον τίτλο του ονόματος του πραγματικού Μεσσία που έρχεται. Στις σελίδες 33 και 35 παρουσιάζουν το μεγάλο διδάσκαλο, το Μετρέγια, και λένε ότι αυτός είναι ο πραγματικός Χριστός και όχι εκείνος που είχε έρθει πριν 2000 χρόνια. Το θεϊκό πρόσωπο για όλο τον κόσμο και για όλες τις θρησκείες είναι αυτός που θα λύσει όλα τα προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και ό,τι υποφέρει η ανθρωπότητα. Στις σελίδες 24-25 αναφέρεται ότι η προετοιμασία του έγινε επάνω στα Ιμαλάια, στο Θιβέτ, όπου εκεί εμαθήτευσε και είχε επικοινωνία συνέχεια με τον Κύριο και τον αρχηγό αυτού του κόσμου, τον Εωσφόρο, ο οποίος ευρίσκεται συνέχεια με εθέρια μορφή και τον κατευθύνει και τον οδηγεί και του δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Προφανώς ομιλεί ξεκάθαρα επί του Εωσφόρου, για τον οποίον η Αποκάλυψη μας λέγει ότι έδωκεν ο δράκον, ο Σατανάς δηλαδή, σε αυτόν, στον Αντίχριστο, την εξουσία και το θρόνον αυτού. Αυτή η μίμηση που έγινε στα Ιμαλάια κράτησε, μας λέγουν, μέχρι το 1977. Έκτοτε ο Μεσσίας βρίσκεται ανάμεσά σας. Επίσης αναφέρεται στο βιβλίο αυτό ότι θα διεκδικήσει για τον εαυτό του τον τίτλο του Παγκοσμίου Διδασκάλου, του Κυρίου της Αγάπης. Θα διεκδικήσει τον τίτλο του Μεσσία Χριστού. Και έτσι η ανθρωπότητα θα τον αναγνωρίσει τελικά ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και λόγω της πνευματικής δυνάμεως την οποία θα έχει, της σοφίας και της ευρύτητας της παγκοσμίας αποφάσεώς του, της θεϊκότητός του, της αγιότητάς του και της αγνότητάς του, θα τον αναγνωρίσει η ανθρωπότητα σαν τον αληθινό Μεσσία. Τα γράφουν αυτά στο βιβλίο τους. Εδώ έχουμε επιβεβαίωση του χωρίου του Αποστόλου Παύλου ότι ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόν μενον Θεόν εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις ναόν του Θεού καθίσε ως Θεόν, αποδεικνύοντα ότι εστί Θεός. Στην ουσία όμως θα ξεγελάσει την ανθρωπότητα και θα πλανήσει, όπως βλέπουμε, οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Στις σελίδες 25, 46 και 47 αναφέρει ότι ο μύθος, ότι είναι μύθος όλα αυτά που διδάσκει η Εκκλησία περί του Ιησού Χριστού, ότι δήθεν ήταν ο σωτήρας του κόσμου και ότι θα ξαναεπιστρέψει ενδόξως με αγγέλους και αρχαγγέλους και με συναδεία ουράνιων δυνάμεων. Αυτά λένε είναι απορριπταία για το σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο, διότι είναι ανακαλύψεις εκ των υστέρων των παπάδων. Ο πραγματικός Χριστός θα έλθει τώρα για πρώτη φορά, μας λέγουν σε αυτές τις σελίδες του βιβλίου. Ο Ιησούς δε που ήλθε τότε δεν ήταν ο Μεσσίας Χριστός, αλλά ένας ακόλουθος, ένας προφήτης του πραγματικού Χριστού που έρχεται τώρα, και εκμεταλλεύτηκε το όνομά του απλώς. Και τώρα όμως θα παρουσιαστεί στην ανθρωπότητα ο πραγματικός Χριστός, κατ' εμάς ο Αντίχριστος, και θα τη βγάλει από τα διέξοδα, και γι' αυτό ο σύγχρονος κόσμος, ο άνθρωπος, η επιστήμη και όλες οι υπόλοιπες θρησκείες έχουν κάνει πολύ καλά που δεν έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα τον Ιησού Χριστό σαν Θεό τους. Στη σελίδα 49 μας λέγει ότι ο Χριστός, ο δικός τους, θα έλθει σαν το θείο εκείνο πρόσωπο που θα διδάξει ελευθερία, δικαιοσύνη, αδελφότητα, και ότι κάποια μέρα, πολύ σύντομα, θα επιτρέψει, μάλιστα πολύ σύντομα, να γίνει γνωστό στον κόσμο και θα μιλήσει από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, και ενώ αυτός θα ομιλεί αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα, ο κάθε ένας μας θα τον ακούει στη γλώσσα του και θα είναι αυτό ένα από τα πρώτα θαύματά του. Αξιοσημείωτο, αυτά τα αναφέρουν όλα στα βιβλία τους μέσα.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης στη σελίδα 96 του βιβλίου, μας αναφέρει ότι ο σημερινός Πάπας Ιωάννης ο Παύλος θα είναι και ο τελευταίος. Στο θρόνο, λέει, του Αγίου Πέτρου της Ρώμης θα καθίσει ο Μέγας Διδάσκαλος, με αποστολή να μετασχηματίσει και να εναρμονίσει όλες τις θρησκείες ώστε να αποδεχθούν τις διδασκαλίες της νέας εποχής και της νέας θρησκείας. Μήπως λοιπόν γι' αυτό κόπτονται οι παπικοί και οι εδώ φιλοπαπικοί, πατριάρχες, ιεράρχες μας, για μια ένωση με τον Πάπα που τόσο βιάζονται? Μήπως γι' αυτό στην Ασίζη το 1986 έγινε μια συμπροσευχή μεταξύ Ορθοδόξων, Καθολικών, Προτεσταντών, Μάγων και όλων των σατανικών θρησκειών, ειδωλολατρών? Μήπως γι' αυτό γίνονται συλλειτουργίες? Μήπως γι' αυτό ο Πάπας τώρα τελευταία έχει πολλές επαφές με τους Εβραίους, και μάλιστα σε μια από αυτές τις επαφές ο Πάπας άκουσε και τον ύμνο και δέχτηκε τον ύμνο των Εβραίων για την αναμονή του Μεσσία τους? Είναι πολύ πιθανό το πρόσωπο το οποίο θα διαδεχτεί το σημερινό Πάπα, το δεύτερο, το σημερινό Πάπα, να είναι πιθανόν το δεύτερο θηρίο της Αποκάλυψης. Ο ψευδοπροφήτης, ο έχουν τα κέρατα δύο που λέει η Αποκάλυψη, ο οποίος θα έχει πολιτική και θρησκευτική εξουσία για να ετοιμάσει και να προετοιμάσει σε θρησκευτικό επίπεδο την ενοποίηση των θρησκειών και τον ερχομό του πρώτου θηρίου, του Μετρέγια. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν όλοι οι Ορθόδοξοι ότι ο οικουμενισμός μας προετοιμάζει και οι συνομιλίες με τον Πάπα μας προετοιμάζουν για την επιβολή του Μετρέγια στην ανθρωπότητα. Στις σελίδες 85 και 93 διαβάζουμε ότι κατά τον καιρό της επικρατήσεως της παγκόσμιας θρησκείας, όσες εκκλησίες αποδεχθούν τον Αντίχριστο, μέσα στους ναούς θα γίνεται πλέον η νέα λειτουργία της θρησκείας, τα μυστήρια της οποίας θα γνωστοποιηθούν από όλες τις μασονικές στοές. Ξεκάθαρα, δηλαδή, μας λέγουν ότι έχουν και επαφή με τις μασονικές στοές. Δηλαδή θα γίνει καθαρή σατανολατρία και με την επίκληση της θεότητάς τους, του Εωσφόρου. Και συγκεκριμένα θα γίνονται οι μεγάλες γιορτές τους, θα είναι το μήνα Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο που θα υπάρχει Πανσέλινος. Δηλαδή οι σημερινοί ναοί μας, με λίγα λόγια, θα γίνουν όπως το λένε και οι προφήτες μας εξάλλου, ότι θα πάψουν να λειτουργούν, θα γίνουν άντρα κολασίας της μαύρης μαγείας και της επικλήσεως του Εωσφόρου. Σε άλλες σελίδες του βιβλίου αναφέρεται ότι ο λεγόμενος από τους χριστιανούς, ότι αυτόν εμείς δηλαδή που τον λέμε, θα τον πούμε Αντίχριστο, το Μετρέγια τους που το λέμε Αντίχριστο, λένε ότι αυτά που λένε οι χριστιανοί, ότι ο Μετρέγιας μας θα είναι ο Αντίχριστος και ότι δεν είναι πρόσωπο, ότι Αντίχριστος εμείς λέμε ότι είναι πρόσωπο, λένε όχι, ο Αντίχριστος για τον οποίο μιλούν οι χριστιανοί είναι απλώς μία θεωρία, και είναι το κακό, οι κακές δυνάμεις, οι οποίες πάντοτε υπάρχουν πάνω στη γη και κοιτάνε να βλάψουν κάθε κακή, κάθε καλή προσπάθεια. Μάλιστα λέγουν ότι όποιος εμποδίσει την εμφάνιση του νέου Χριστού, αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας ονομάζουν εμάς Αντιχρίστους. Κατά τον ίδιο τρόπο λένε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι γέννημα της φαντασίας του ανθρώπου. Τέλος, σε άλλες σελίδες του βιβλίου αναγράφουν ότι κάτι το οποίο ζούμε σήμερα στην πραγματικότητα, ότι όλα τα πολιτικά συστήματα θα πλησιάσουν μεταξύ τους και θα ενοποιηθούν και θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο κράτος υπό την ηγεσία του μεγάλου διδασκάλου. Επίσης, από άλλες δημοσιεύσεις, όπως του Tara Center και του κατεξοχήν περιοδικού της νέας εποχής του Sir International, μαθαίνουμε ότι ο Μετρέγια θα κάνει, λέει, τα διαπιστήρευτήριά του, δηλαδή την εμφάνισή του, στον κόσμο μετά από ένα μεγάλο οικονομικό κράχ, το οποίο θα αρχίσει από την Ιαπωνία και θα έχει επιπτώσεις παγκοσμίως. Ο Μετρέγια, ο Μεσσίας δηλαδή, θα αναλάβει να βγάλει τον κόσμο τότε από αυτό το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Επίσης θα παρουσιαστεί
στους Εβραίους σαν ο αναμενόμενος Μεσσίας των προφητών τους. Για τους χριστιανούς θα τους πει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός που αναμενόταν να έρθει και ότι εκείνος ήταν ο πλάνος και ο Αντίχριστος και ότι είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού τώρα. Για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι περιμένουν την εμφάνιση του Ιμάμ Μαχδί, θα πει ότι είναι ο Ιμάμ Μαχδί. Για τους βουδιστές, οι οποίοι περιμένουν την εμφάνιση του πέμπτου Βούδα κατά σειρά, θα πει ότι είναι ο πέμπτος Βούδας. Και δηλώνει ότι για τον κάθε έναν θα εμφανιστεί ότι είναι ο σωτήρας του και ο Μεσσίας του. Για να τον αποδεχθεί όλοι, κατά αυτόν τον τρόπο, όλη η ανθρωπότητα. Και για τους Ινδουιστές θα παρουσιαστεί σαν τον νέο Κρίσνα. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πληροφορία περί της υπάρξεως της δράσεως του Μετρέγια από μία δημοσίευση που έγινε στο περιοδικό Times στις 24 Απριλίου του 1982 με τον τίτλο «Ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ». Στη δημοσίευση αυτή ο Μετρέγια διαφημίζεται και μας λέγει ότι είναι ο Χριστός ο οποίος ήλθε στη σύγχρονη εποχή να δώσει λύσεις και ότι δεν θα αργήσει να κάνει δημόσια την εμφάνισή του. Η δημοσίευση αυτής του Times έγινε ταυτόχρονα και σε όλες τις πολιτικές εφημερίδες του κόσμου. Τράμαντι και στις ελληνικές έγινε τότε. Άλλες δημοσιεύσεις από τον ξένο τύπο αναφέρουν ότι ο Μετρέγια κάνει διάφορα θαύματα. Μάλιστα πρόσφατα παρουσιάστηκε στον αέρα στα σύννεφα όπου και φωτογραφήθηκε. Επίσης έκανε διάφορες προβλέψεις για διεθνή σημαντικά γεγονότα, τα οποία εκπληρώθηκαν ακριβώς. Ακούστε τι το έκτακτο δελτίο που έγινε στις 20 Μαρτίου 1990, το οποίο τι προφητείες κάνει ο Μετρέγια, ο Μεσσίας, τις οποίες όμως δεν τις βγαίνει να τις πει ο ίδιος, τις λέει η γραμματέας του, τροποτινά, ο Βενιαμίν Κρέμ, ο οποίος είναι εκπρόσωπός του και αυτός τον παρουσιάζει. Δεν παρουσιάζει το ίδιος, αλλά μας λέει τι λέει ο Μεσσίας. Και όταν το ρωτούν γιατί δεν εμφανίζεται ο ίδιος, λέει δεν ήρθε ακόμα η ώρα να εμφανιστεί. Είπε λοιπόν, στα τέλη Απριλίου στο Λονδίνο θα είναι το μέρος μιας πρωτοφανούς συνάντησης, τις οποίες θα παρακολουθήσουν αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του κόσμου, πνευματικές κοινότητες, μέσα ενημέρωσης και θρησκευτικά ιδρύματα. Θα συγκεντρωθούν για μια ακρόαση του Μετρέγια, του παγκοσμίου διδασκάλου, μια μορφή που πολλοί πιστεύουν που επέστρεψε με μια θρησκευτική παράδοση. Ο τύπος και τα δίκτυα των μέσων ενημέρωσης θα προκληθούν να καλύψουν τη συνάντηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δώσει τα διαπιστήρια ευθύρια του σαν παγκόσμιος διδάσκαλος όλης της ανθρωπότητας. Αυτοί λοιπόν που θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν την εμπειρία που είχαν από αυτόν τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με κάποιον από τους στενότερους συνεργάτες του, τον Βενιαμίν Κρέμ δηλαδή, εβδομάδες πριν από αυτό το γεγονός, ο Μετρέγια προβλέπει μια επίσπευση στο βήμα της παγκόσμιας αλλαγής. Μια σειρά ασυνήθιστων ενεργειών της φύσης και μια ανερχόμενη ατμόσφαιρα προσδοκίας. Στο άμεσο μέλλον, ο Μεσσίας πρόβλεψε ότι θα γίνουν. Το Μάρτιο προβλέπει, θα γίνουν βλάβες στον κομπιούτερ, στη μεταφορά και στις τράπεζες. Μια από τις οποίες θα οδηγήσει στο χρηματιστήριο Κράχτ στο Τόκιο. Περισσότεροι σεισμοί στην Κίνα θα γίνουν, στην Αμερική. Επίσης θα γίνουν εκρήξεις ηφαιστείων στη Ρωσία, στη Σικελία και στον Καναδά. Δονήσεις στη γη, κατολιστήσεις και πλημμύρες στη Βρετανία, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι τον κατακλυσμό του κοινοβουλίου. Θυμόσαστε, το γίνανε αυτά. Αστραπές στον ουρανό, ακολουθούμενες από πολυάριθμες εμφανίσεις εξωγήινων οχημάτων με διάστημα ανθρώπους. Μια εκ νέου διεκδίκηση της λαϊκής εξουσίας στην Κίνα. Θυμηθείτε τον ξεσηκωμό που έγινε στην Κίνα. Και μια απέτηση για ελευθερία από το λαό της Σαουδικής Αραβίας. Θετικές αλλαγές στην πολιτική κατάσταση στην Αιθιοπία και στο Σουδάν. Και ας ακούσουμε τώρα τι έγραψαν οι εφημερίδες μετά από τις προφητείες του. 12 Απριλίου 1990, ελεύθερος τύπος. Η μεγάλη Παρασκευή το κομπιούτερ. Τα κομπιούτερ ειδού οι αποδείξεις. Τα κομπιούτερ παθαίνουν ξαφνική βλάβη. Σε ετοιμότητα οι Βέλγοι αστρονόμοι για τα ούφο. Εμφανίστηκαν ούφο. Στις ελεύθερος τύπος 11 Απριλίου 1990.
Μάρτιο γίνανε και τον Απρίλιο. Εισβολή εξωγήινων στο Βέλγιο. Τα νέα της Μόσχας δημοσιεύουν. Υπάρχουν εξωγήινοι. Τελεσίγραφο των εξωγήινων. Η εφημερίδα πρώτη, 11 Δεκεμβρίου. Ούφο στα Δρακουλιαριά. ...6,3 ρίχτερ χθες το πρωί στην Ιαπωνία. Κρίσιμη συνάντηση για το γεν, για την οικονομία δηλαδή, στη συνάντηση των 7. Σταθερό παραμένει μέχρι στιγμής το δολάριο. Το μάρκο στη Δυτική Γερμανία. Τετάρτη 4 Απριλίου. Το Τόκιο και οι έγνοιές του στην οικονομία. Κράχ αλλά Ιαπωνικά. Ένα κράχ στην οικονομία της Ιαπωνίας. Καθημερινή 3 Απριλίου. Πτώση κατά 2.000 μονάδες στο νόμισμα της Ιαπωνίας. Ξαφνική πτώση των μετοχών στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Εφημερίδα Μακεδονία 3 Τετάρτου του 90. Με διεθνείς επιπτώσεις. Και συνεχίζονται εδώ πέρα με όλα τα συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος που γύρισε από τα ούφο. Και συνεχίζονται πάση περιπτώσει όλα εδώ πέρα τα στοιχεία. Τα οποία, αδελφοί μου, επαληθεύονται σε αυτά που λέει. Και παλαιότερες, έχω και παλαιότερα έγγραφα τα οποία έχω λάβει. Τα οποία ό,τι λέει σχεδόν βγαίνουν. Λέω το σχεδόν γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί να προβλέψει απόλυτα το μέλλον, πιθανολογεί. Αλλά σε αυτά που πιθανολογεί βλέπουμε όμως ότι βγαίνουν. Επίσης, προέβλεψε μεγάλους σεισμούς, τις τελευταίες πλημμύρες που γίνανε στην Αγγλία, την απελευθέρωση του Μαντέλα, ακόμα προέβλεψε και για την Ανομβρία. Στο Share International, στο περιοδικό του 1988, σελίδα 10, παρουσιάζεται μια φωτογραφία ενός πολυσύχναστου δρόμου στο Σαν Φραντζίσκο, στην οποία φαίνεται πάνω από το δρόμο αναρτημένη μια μεγάλη επιγραφή που λέγει «The Christ has returned», δηλαδή «Ο Χριστός έχει επιστρέψει». Τέτοιες επιγραφές, μας λέγει το περιοδικό, υπάρχουν και σε άλλα σημεία της Αμερικής. Όλα λοιπόν όσα αναφέραμε για το Μεσσία μας θυμίζουν τα λόγια του Χριστού όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές του για το πότε θα γίνει η Δευτέρα του παρουσία. Και είπε «Βλέπετε μη της ημάς πλανήσει». Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματί μου, λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός. Και πολλούς πλανήσουσι. Ματθαίον κεφάλαιο 24 στίχος 5. Και πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ο Ιησούς Χριστός μας είχε βεβαιώσει και γίνεται πιο σαφής για τη Δευτέρα του παρουσία. Τότε εάν της ημίν είπη, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί, μη τον πιστέψετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσου η σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εγώ λέει θα εμφανιστώ και θα έλθω ως περγάρι αστραπή εξέρχεται εξ ανατολών και φαίνεται έως δυσμών ούτως έστε και η παρουσία μου. Από όλα λοιπόν τα ανωτέρω βλέπουμε ότι η κίνηση της νέας εποχής είναι μια κίνηση που προωθεί κάποιον Μεσσία στις ημέρες μας για τον οποίον θέλει να τον υποδείξει στην ανθρωπότητα σαν τον Χριστό και τον οποίον η παρουσία κατά τον Άγιον Εφραίμ το Σύρο δεν θα γίνει λέει αντιληπτή από τους έχοντας ηλιστικό νου που είναι δηλαδή αφιερωμένο μόνο στην ύλη, αλλά μόνο από τους πνευματικούς ανθρώπους. Τίθεται λοιπόν, αδελφοί μου, ξεκάθαρα το ερώτημα. Μετά από όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία λαμβάνουμε στα χέρια μας και τα οποία όλα αυτά τα οποία σας είπα θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Ορθόδοξη Μαρτυρία, ίσως του μηνός Ιουνίου, πιστεύω, ερωτούμε λοιπόν, ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο Μεσσίας?
Δεν μας λέγουν ποιος είναι. Δεν μας δίνουν το όνομά του ακόμα. Διότι λέγουν τα βιβλία και τα περιοδικά τους ότι θα φτάσει η ανθρωπότητα σε τέτοιο σημείο πρώτα, θα την οδηγήσουν οι ίδιοι διαμέσων των οργανισμών όλων αυτών που την υποστηρίζουν σε ένα τέτοιο σημείο που θα τον εμφανίσουν τότε αυτόν σαν σωτήρα για να δώσει τη λύση. Είναι λοιπόν αυτός ο μετρέγε που παρουσιάζουν, αδελφοί μου, ο Αντίχριστος. Δεν μπορούμε, όπως είπα στην αρχή, να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το όνομά του για να δούμε αν συμπληρώνει το σημείο που λέγει η γραφή, το νούμερο 666. Εάν το όνομά του αριθμητικά θα μας δώσει το νούμερο του Υιού της Απολίας. Όπως και να έχουν όμως, αδελφοί μου, βλέπουμε πως οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχικυκλώσει την ανθρωπότητα και πού οδηγούν οργανώσεις μεγάλες στον ΟΗΕ και τα λοιπά, παγκόσμια συμβούλια, πολιτικά κόμματα, πως όλα τα έχουν βραχικυκλώσει. Και γι' αυτό επαληθεύεται η γραφή που μας λέγει «Μην πεποίθαστε επάρχοντες και ποιούς ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία». Μην έχουμε δηλαδή την ελπίδα μας σε ανθρώπους. Αδελφοί μου, τα σημεία δείχνουν ότι κάτι θα συμβεί σύντομα. Εκτός εάν εμείς με τη μετάνοιά μας ανακόψουμε τον ερχομό του Αντιχρίστου. Διότι μόνον η μετάνοια του χριστιανού, τα δάκρυα του χριστιανού εμποδίζουν την εμφάνισή του. Αλλά αδελφοί μου, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Και γι' αυτό βλέπουμε η κατάσταση της ανθρωπότητος καθημερινά βαδίζει και τα σημεία εκπληρώνονται το ένα μετά το άλλο. Και ερωτούμε λοιπόν κλήρο και λαό, ερωτούμε την ιεραρχία της Εκκλησίας μας, πατριάρχας, επισκόπους και αρχιεπισκόπους, ήγγηκε η ώρα, ήλθε η ώρα, ζητούμε απάντηση, αδελφοί μου. Είναι ερωτήματα που δεν μπορεί να μένουν απέντητα όταν σε τέτοια μεγάλη και σε διεθνή τύπο έρχονται στην επιφάνεια τέτοια γεγονότα. Δεν μπορεί η Εκκλησία να σιωπά. Δεν επιτρέπεται να περιμένουμε από έναν πατερνεκτάριο ή από κάποιον άλλον κληρικό ή επίσκοπο μονάχα το τι εκείνοι θα πούν, να περιμένει ολόκληρη η ανθρωπότητα για να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει επίσημα η Εκκλησία να λάβει επιτέλους κάποια θέση και να μας πει. Και να λαλήσει όμως εν πνεύματι Αγίω πριν και αυτή αλωθεί υπό το πνεύμα του Αντιχρίστου. Διότι αν από τα μηνύματα του Αρχιεπισκόπου ακούμε και ομιλεί και εκείνος ότι έρχεται μια νέα εποχή, τότε πλέον πού θα ακουμπήσουμε, αδελφοί μου? Σε ποιον θα ακουμπήσουμε επάνω? Μόνο, γι' αυτό λέγει η γραφή, μόνο στον προφήτη Ηλία και στον προφήτη Ενόχ εμείς θα έχουμε τις ελπίδες μας. Αυτά όλα τα γεγονότα, αδελφοί μου, πρέπει να μας κρατούν εν εγρηγόρση εμάς, τους πιστούς όλου του κόσμου. Να είμαστε έτοιμοι, διότι μπορεί ξαφνικά και ξαφνικά θα γίνει η εμφάνισή του, του Αντιχρίστου. Θα συμβούν αυτά που πρέπει και τα γεγονότα είναι τόσο ραγδαία που κανένας δεν τα ξέρει. Ήγγηκε λοιπόν η ώρα, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εμείς, αδελφοί μου, φοβούμεθα ότι συνέχεια πλησιάζουμε στην εμφάνισή του. Και ρωτούμε και εμείς μαζί με την αγωνία τη δικιά σας. Ας μην τρομοκρατούμεθα όμως. Έχουμε το Χριστό μέσα μας εμείς. Και έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο Πνευμάγιο, και αν εμφανιστεί, θα δώσουμε τη μάχη όπως τη δώσαν οι μάρτυρες με άλλους αντιχρίστους μικροτέρας αξίας. Νέρονα, Δοκλητιανό, που μαρτύρησαν και απέκτησε η Εκκλησία μας μεγάλους μαρτύρους και Αγίους. Ο Χριστός θα νικήσει και θα είναι ο μόνος που θα καταλύσει και θα σκοτώσει και θα ξαντώσει τον Αντίχριστο. Ο πραγματικός ο Ιησούς Χριστός, που όταν εμφανιστεί θα είναι η Δευτέρα του παρουσία. Αυτόν, αδελφοί μου, ας υμνούμε και ας δοξάζουμε σε όλους τους αιώνας. Αμήν. Όλοι μαζί να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη πάλι.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πιο δυνατά. Να το θάνατο πατήσας εις εν ειγνημασί ζωήν χαρισάμενος. Όλοι μαζί. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν.